Politics and Technology, Alternative Paths to Participation is our next panel discussion, moderated by Sotiris Themistokleous, Director of Strategic Development Center for Social Innovation. The floor is yours. Thank you. Χαίρετε. Θα μιλήσουμε στα ελληνικά η δική μας ομάδα. Θα αρχίσουμε να ευχαριστήσουμε για τη σημερινή παρουσία όλους εσάς και ειδικότερα το Cyprus Forum που μας δίνει αυτό το βήμα να συζητήσουμε για το μέλλον της Κύπρου και ειδικότερα στο θέμα της τεχνολογίας και της πολιτικής. Το πάνελ μας σήμερα στηρίζεται συγκεκριμένα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μια πρωτοβουλία του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας, το In-Game, το οποίο αφορά στη δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών για βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων, των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η συζήτηση μας σήμερα, με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές συμμετοχικότητας μέσα από την τεχνολογία. Γι' αυτό έχουμε και μαζί μας τον φίλο Δημήτρη Δημητρίου, βουλευτή του Δημοκρατικού Συνεγερμού, τη δόκτωρα Ελισάβετ Κιούρτη, ακαδημαϊκό στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συνεργάτητα του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας, τον φίλο Στέφανο Λουκόπουλο, συνειδητή του Vouliwatch στην Ελλάδα, που είναι μαζί μας. Γεια σου, Στέφανε. Και τη φίλη Φωτινή Τσιρίδου, βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συνεγερμού. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Για να υπομονούμε για τη συζήτηση. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας είναι η αποξένωση των νέων από την πολιτική και τα κοινά. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε. Τα τελευταία χρόνια, και θα έλεγαμε σημεία σταθμούς, τα κινήματα για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είδαμε να αναδύεται μια νέα μορφή πολιτικής έκφρασης, στον κυβερνοχώρο κυρίως και τα κοινωνικά δίκτυα από αυτούς που πλέον αποκαλούμε ψηφιακούς πολίτες. Οι νέοι κυρίως ψηφιακοί πολίτες οργανώνονται, συζητούν, παράγουν ιδέες και πολιτική σε ομάδες που δημιουργούν στο διαδίκτυο και εφαρμόζονται και εκφράζονται κινηματικά στην πραγματική ζωή, έχοντας ως βασικό εργαλείο συντονισμού και έκφραση στην τεχνολογία. Και αυτό είναι που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Μήπως τελικά οι νέοι δεν είναι τόσο αποξενωμένοι από τα κοινά, αλλά ίσως είναι αποξενωμένοι από την πολιτική έκφραση που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας στην ενδυνάμωση της συμμετοχικότητας και ειδικότερα της συμμετοχικότητας και των περιθωριοποιημένων ομάδων. Πώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να καταστούν τα πολιτικά πρόσωπα πραγματικά υπόλογοι στους πολίτες, αλλά και πώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται από διάφορα συσσαγωγικά κέντρα για να κατευθύνουν τους πολίτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Έτσι, σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον, μπορώ να πω, θέλουμε να ακούσουμε και να συζητήσουμε με τους φίλους στο πάνελ πώς οι ίδιοι μέσα από διαφορετικούς χώρους τους οποίους δραστηριοποιούνται, αφού γκράζονται αυτές τις μετατροπές της πολιτικής έκφρασης και ποια θα μπορούσαν να είναι τα πραγματικά βήματα προς μια ωφέλιμη και θετική αξιοποίηση της τεχνολογίας στο άμεσο μέλλον για δυνάμωση της συμμετοχικότητας όλων των πολιτών στα κοινά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την συζήτηση μας λίγο παρεΐστικη, για να μας πει ο καθένας μέσα από τις δικές του εμπειρίες και στον χώρο τον οποίο κινείται, πώς βλέπει αυτές τις εξελίξεις στο παρόν και πώς μπορούμε εισαγωγικά να προβλέψουμε το μέλλον μέσα από τις καινοτομίες που έρχονται. Να ξεκινήσουμε έτσι με μια πρώτη παρέμβαση από τον φίλο Δημήτρη. Καλό απόγευμα σε όλους και είναι όντως πολύ ενδιαφέρον το όλο συνέδριο που σήμερα παρακολουθούμε. Συζητούμε τώρα για την τεχνολογία σε σχέση με την πολιτική και πώς μπορεί η τεχνολογία να μειώσει την απόσταση από τους πολιτικούς και από την πολιτική διεργασία. Και αν οι νέοι είναι αποξενωμένοι από την πολιτική διεργασία, είναι αποξενωμένοι από τους πολιτικούς. Ζούμε σε μια εποχή που σίγουρα δεν υπάρχει η κατανόηση, και αυτό η ευθύνη είναι εμάς των πολιτικών, για το τι σημαίνει πολιτική διεργασία, το τι κάνουμε. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και σίγουρα σε αυτή τη διεργασία, σε αυτούς τους ρυθμούς, κανένας νέος δεν θα έρθει να παρακολουθήσει πολιτική συζήτηση στους παραδοσιακούς χώρους, στα καφενεία ή σε συλλαλητήρια. Άρα, είναι η ευκαιρία που έχουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και να πάμε να βρούμε τους νέους. Εδώ βλέπουμε σήμερα προϊόντα, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στην Κύπρο. Να βγαίνουν εκτός από τους εκθεσιακούς τους χώρους και να πηγαίνουν να πωλούν αυτοκίνητα είτε σε υπεραγορές είτε σε στάδια.
Θα ήταν παράλογο αν εμείς οι πολιτικοί περιμέναμε τους νέους να έρθουν να μας βρουν στα καφενεία. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω και υπάρχουν σήμερα πολλά εργαλεία εκεί έξω. Είτε είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι οι πλατφόρμες τεχνολογίας, είτε είναι το διαδίκτυο γενικότερα. Το δεύτερο που πρέπει να καταλάβουμε κατά την άποψή μας, κατά την άποψή μου, είναι πως δεν μπορούμε να μείνουμε ατσαλάκωτοι. Ο πολιτικός ο οποίος πάει μόνο στην τηλεόραση να εκτεθεί και να κάνει μια συζήτηση, κάποιες φορές λέγεται συζήτηση κοφών, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του χωρίς να ακούει τι λέει ο άλλος. Δεν είναι αποτελεσματική. Οπότε χρειάζεται να πιστούμε ότι πρέπει να μπούμε στο διαδίκτυο και να τσαλακωθούμε. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να μπαίνουμε σε συζήτηση με ανώνυμους, αλλά σίγουρα χωρίς να κοιτάμε τα πάντα αφιψηλού. Το τελευταίο είναι η διαφάνεια. Πώς η τεχνολογία βοηθά τους πολίτες να κατανοήσουν την κοινωνική διεργασία και την πολιτική διεργασία για να μειώσει και την απόσταση. Αν σκεφτούμε ότι οι πλήστες διεργασίες, και βλέπω και μπροστά μου τον Υφυπουργό Καινοτομίας που κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια σε αυτό τον τομέα. Οι πλήστες διαδραστικές υπηρεσίες του πολίτη με την πολιτεία γίνονται διαχειρός, είτε είναι πολεοδομία, είτε είναι χτηματολόγιο, είτε είναι Υπουργείων Εργασίας, ή βάλτε ό,τι θέλετε, σημαίνει πως την επόμενη στιγμή ο πολίτης δεν έχει την εμπιστοσύνη στο κράτος ότι θα χειριστεί αυτή του την αίτηση με αξιοπιστία και με αξιοκρατία. Αν έρθει με μια διαφανή διαδικασία η πολιτεία και λύσει αυτό το ζήτημα με την χρήση της τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τότε θα πιστέψει ξανά στις διαδικασίες του κράτους. Προσωπικά, και λόγω της πανδημίας που μας είχε περιορισμένους στην προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία, προσπάθησα και προσπαθώ να αξιοποιήσω την τεχνολογία. Έκανα και τους ονόμασα σύγχρονα καφενεία, συζητήσεις με πολίτες διαδικτυακά, που είχαν πολύ μεγαλύτερη απήχηση από όσοι περίμενα. Συνεχίζω να κάνω podcast με την λογική αυτή που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι η στιγμή που πρέπει να αποφασίσουμε να τσαλακωθούμε. Και άλλες διαδικτυακές εκδηλώσεις, συναντήσεις, οι οποίες είχαν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που περίμενα. Αυτά έτσι ως πρώτο σχόλιο. Ελπίζω να ήμουν μέσα στον χρόνο, αγαπητέ φίλε συντονιστή. Ευχαριστώ, Δημήτρη, που είσαστε στον χρόνο. Είναι με μεγάλο ενδιαφέρον που βλέπουμε πολιτικούς όπως εσένα, αλλά φαντάζομαι να σπεί και η Φωτεινή μετά, να αξιοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα σε τέτοιον εύρος. Και θα ήθελα μετά να συζητήσουμε πόσον επιστρέφεται αυτό το ενδιαφέρον που δείχνετε εσείς στα κοινωνικά δίκτυα από τους πολίτες και ίσως και τους ψηφοφόρους. Απλά μια κουβέντα μόνο. Αν αξιοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα χωρίς διαδραστικότητα, δηλαδή αν είναι να λέμε εμείς σήμερα εδήλωσα το τάδε στη Βουλή ή ήμουνα σε αυτή την εκπομπή και δεν δίνουμε την ευκαιρία στους πολίτες είτε να ρωτήσουν είτε να συζητήσουμε, τότε είναι ο λίγον τίδωρον άδωρο. Δεν θα έχει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Ακριβώς. Και είναι εδώ που θα δούμε και μετά στη συζήτηση μας πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τους πολίτες σε αυτήν τη διαδικασία πιο άμεσα με τη χρήση της τεχνολογίας. Περνώντας από την πράξη στη θεωρία, θα έλεγα, και στη δουλειά που κάνει η Ελισάβετ Κιούρτη στο συγκεκριμένο τομέα, στη χρήση της τεχνολογίας, στην ψηφιακή παρουσία των πολιτών, να μας κάνει μια πρώτη εισαγωγή στο θέμα μας.
Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Το θέμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Έκανε έτσι ωραία πάσα ο Δημήτρης που είπε για την πολιτική και τα ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, υπάρχουν, για να κατανοήσουμε τι σημαίνει συμμετοχικότητα στις μέρες μας, πώς αυτή εκφράζεται και γιατί έχει τη μορφή που έχει, πρέπει να πάμε έτσι λίγα βήματα πίσω σε ένα πιο φιλοσοφικό και πολυεπιστημονικό επίπεδο και να δούμε την έννοια της συμμετοχικότητας μέσα στο ίδιο το συγχρονικό συγκείμενο, παγκοσμιοτοπικά βέβαια. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε, εγώ συχνά συναντώ κόσμο που λέει «Δεν ζω σε δημοκρατία, έχουμε χούντα, τα βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα αναδιαστήματα, δεν είμαι ευχαριστημένος». Ωραία, λοιπόν, δεν υπάρχει δημοκρατία. Διερωτάσαι μετά. Έχει το δικαίωμα ο κάθε πολίτης να ψηφίσει. Το έχει. Έχει το δικαίωμα. Έχουμε ατομικές ελευθερίες. Ναι, έχουμε. Τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Αυτό το κλίμα λοιπόν υπάρχει και πρέπει να το έτσι και οι πολιτικοί να το αντιληφθούν και να το δουν έτσι λίγο με κοινωνιολόγους, επιστήμονες κλπ. Γιατί πλέον έχουμε μεταβεί στην εποχή αυτό που λέει ο Colin Crouch της μεταδημοκρατίας. Η μεταδημοκρατία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Είναι η δημοκρατία, όμως έχει αλλάξει μορφή με τη σημαντική μορφή που ξέραμε μέχρι σήμερα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μεταδημοκρατίας? Είναι πάρα πολλά, όμως θα συνοψίσω σε 3-4 σημεία. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι τα κράτη από κράτη πρόνοιας πλέον λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως μεγάλες επιχειρήσεις. Οι οποίες αυτές ως μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν να κάνουν και έτσι συνεργασίες συμφερόντων. Το δεύτερο είναι ότι πάλι τα κράτη και οι κυβερνήσεις, λόγω και της τεχνολογίας, έχουν μπει σε έναν αγώνα εικόνας. Δηλαδή, προβάλλεται σκέφτονται αρκετά και προβάλλουν αρκετά το επικοινωνιακό κομμάτι προς τον κόσμο. Το επόμενο είναι ότι πλέον τα πολιτικά κόμματα με τη μορφή που έχουν και τις ιδεολογικές έτσι, συνιστώσεις που έχουν, δεν εκφράζουν τους πολίτες του σήμερα, τους νέους τέλος πάντων. Και τέλος, η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει πάρα πολλές αλλαγές και μέσα σε αυτά έχει φέρει αλλαγές σε κάποιες πάγιες κλασικές ιδεολογίες που είχαμε, όπως το έθνος κράτος, που παγιά ήταν η πατρίδα. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κλίμα δυσαρέσκειας από τους πολίτες προς τους πολιτικούς θεσμούς, προς τα κράτη τους. Υπάρχει απογοήτευση γενικά με την πολιτική και αυτό βεβαίως φαίνεται ότι γίνεται με την αποχή σημαντικού πληθυσμού πολιτών, ειδικά των νέων, στις εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι εντείνεται το δημοκρατικό έλεγχο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ως άτομα κοινωνικά, ως άτομα αλληλέγγυα, ως άτομα που θέλουμε να είμαστε μέσα σε κοινότητες, οι νέοι σήμερα και οι πιο μεγάλοι, δηλαδή υπάρχει ένα γκράμμα ηλικιών, ιδεολογιών, πολιτικών πεπιθήσεων, μέσα σε ψηφιακούς χώρους, όπως είναι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube κλπ, κάνουν ομάδες και συνιστούν αυτές οι ομάδες κοινότητες πρακτικής. Δηλαδή, έχουν ένα κοινό ενδιαφέρον, ένα ζήτημα που τους απασχολεί, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, το οποίο έχει να κάνει με το ίδιο το κράτος. Και έχουμε πολλά τέτοια groups, οι ενεργοί πολίτες, η βία κατά των γυναικών. Κυνηγοί. Ναι, να έρθουμε και σε αυτά. Μετά νομίζω να έχουμε ωραία συζήτηση. Λοιπόν, συνεπώς, σε αυτά υπάρχουν και συγκρούσεις απόψεων και ανταλλαγές απόψεων και ανταλλαγή πληροφοριών, και τελειώνω με αυτό, και χρησιμοποιείται δηλαδή το διαδίκτυο, η χώρη, η ψηφιακή χώρη, ως ένα εργαλείο, στο οποίο έχουμε δει πολλές φορές να οργανώνεται ο κόσμος σε κινήματα
και να εφαρμόζεται έτσι όλη αυτή η συζήτηση που έχουν τα αιτήματα που έχουν, να βγαίνουν στους δρόμους για παράδειγμα και να υπάρχουν κάποια αιτήματα ή να έχουν ψηφιακά κάποια, να βάζουν κάποια ψηφίσματα. Οπότε υπάρχει συμμετοχικότητα με διαφορετική μορφή και πρέπει έτσι να το δούμε. Πώς μπορούμε να, πώς μπορεί να γίνει η συνεργασία. Τέλεια. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ μου, έτσι, για το θεωρητικό υπόθρο, αλλά και τα πρακτικά παραδείγματα που μας έδωσες για το πόσο η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ίσως να βρίσκεται σε κρίση, κάτι που θα δούμε και στη συνέχεια της συζήτησης μας. Προχωράμε στο φίλο τον Στέφανο από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το Vouliwatch είναι ο φόβος και ο τρόμος της ελληνικής βουλής και τι πρακτικές ακολουθεί στο να ελέγχει τους πολιτικούς εκεί. Αλλά θα χαρούμε πολύ να δούμε, ακούσουμε από τον Στέφανο τις δικές του τοποθετήσεις και την εμπειρία του μέσα από τη λειτουργία του Vouliwatch. Πολύ ωραία. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Προτού ξεκινήσω την σύντομη αρχική μου τοποθέτηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές του φόρου για την πολύ τιμητική πρόσκληση και να πω ότι είναι η πραγματικά χαρά μου που λαμβάνω μέρος στις εργασίες του Cyprus Forum, έστω και με τον άχαρο ρόλο, έτσι, έστω και διαδικτυακά. Το θέμα λοιπόν που κληθήκαμε να συζητήσουμε με τους εκλεκτούς συνομιλητές μου θεωρώ πως είναι μείζονος σημασίας. Ιδιαίτερα δε αν αναλογιστεί κανείς το εντυνόμενο φαινόμενο της δημοκρατικής ύφεσης που παρατηρείται παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον ακόμα και σε κράτη με θεωρητικά στιβαρά δημοκρατικά θεμέλια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την παραδοχή μιας δυσάρεστης πραγματικότητας. Η δημοκρατία διανύει μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης, αμφισβήτησης και απαξίωσης, η οποία αποτυπώνεται ξεκάθαρα από την στάση μιας μεγάλης μερίδας πολιτών και συγκεκριμένα νέων απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς αλλά και στο πολιτικό σύστημα ευρύτερα. Σε μια περίοδο όπου η δημοκρατία παγκοσμίως όλο και πιο έντονα αμφισβητείται και δέχεται επιθέσεις, όπου δηλαδή ένα σημαντικό κομμάτι πολιτών φαίνεται να έχει χάσει την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στρέφεται είτε σε εθνολαϊκιστικές λύσεις ή στην καλύτερη, στην απάθεια, είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε, αν θέλετε, τους λόγους που προκαλούν αυτό το φαινόμενο, ώστε μετά να περάσουμε και στη λύση, τέλος πάντων. Κατά την άποψή μου, βασικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι, και θα συμφωνήσω με πολλά από όσα είπε η Ελισάβετ προηγουμένως, είναι, θα έλεγα ότι οι πολίτες δικαίως, σε έναν βαθμό, νιώθουν πως δεν εκπροσωπούνται τα συμφέροντά τους επαρκώς από την πολιτική ελίτ, η οποία σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα, τα οποία σπανίως θα έλεγα πως εναρμονίζονται με τις πραγματικές ανάγκες και θέλω της κοινωνίας. Άρα, μιλάμε για έλλειμμα ουσιαστικής εκπροσώπησης, για έλλειμμα λογοδοσίας, αλλά και μειωμένης δυνατότητας επηρεασμού και συμμετοχής από τα κάτω. Η συμμετοχή των πολιτών δεν είναι απλά μια θεωρητική δυνατότητα που μας παρέχει το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά ένα ζωτικό συστατικό της ίδιας της δημοκρατίας. Όσο περισσότερο συμμετέχουν οι πολίτες στα κοινά, όσο περισσότερο ακούγονται οι φωνές τους, τόσο δυναμώνει και η δημοκρατία, αλλά και η πίστη σε αυτήν. Άρα, η σημασία της συμμετοχής των πολιτών έγκυται στο γεγονός ότι αυτή αποτελεί, αν θέλετε, την ασπίδα προστασίας της δημοκρατίας και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο προς την περαιτέρω εξέλιξή της. Θα έλεγα ότι οι νέοι έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις και προσδοκίες από ένα δημοκρατικό σύστημα από ό,τι ενδεχομένως παλαιότερες γενναίες. Δεν νομίζω δηλαδή ότι τους αρκεί να ψηφίζουν μία φορά στο τόσο και μετά να αφήνουν την τύχη τους στα χέρια πολιτικών, τους οποίους
πολύ συχνά θεωρούν ότι δεν τους εκπροσωπούν επαρκώς. Άρα λοιπόν διαφαίνεται εδώ η ανάγκη των νέων για περισσότερη και αμεσότερη δημοκρατία. Φαίνεται επίσης η ανάγκη για ανανέωση και επικαιροποίηση των δημοκρατικών διαδικασιών. Τα πολιτικά συστήματα πρέπει να ανανεώνονται και να συμβαδίζουν με τις εποχές, ώστε να παραμένουν επίκαιρα. Είναι αδιανόητο δηλαδή το να εφαρμόζουμε πολιτικά συστήματα που σχεδιάστηκαν τον 18ο αιώνα και να περιμένουμε να έχουν την ίδια αποδοχή και αποτελεσματικότητα το 2021. Ένας τρόπος λοιπόν ανανέωσης της δημοκρατίας, αλλά και ενίσχυσης της ουσιαστικής συμμετοχής, είναι η εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου στην πολιτική. Και εξηγούμε πολύ σύντομα και κλείνω. Τα εργαλεία που μας παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα τα civic technologies, μας δίνουν τη δυνατότητα να κωδικοποιούμε, να συγκεντρώνουμε, να επαληθεύουμε, να οπτικοποιούμε και να διαχέουμε τεράστιους όγκους δεδομένων και πληροφοριών σε ένα ευρύ κοινό με εύληπτο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών, κάτι το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της ουσιαστικής συμμετοχής τους στα κοινά. Επίσης, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια και ανοιχτότητα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας δηλαδή με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, αλλά και τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου από τα κάτω προς τα πάνω. Τέλος, μέσω των Civic Technologies μπορούμε να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την υποβοήθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ψηφιακοί συμμετοχικοί προϋπολογισμοί, τα ψηφιακά εργαλεία που παρέχει στους πολίτες το Vouliwatch, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα αποστολής προτάσεων ή ερωτήσεων στα μέλη του Κοινοβουλίου, οι διαδικασίες crowdsourcing και άλλα πολλά, στα οποία προφανώς δεν θα αναφερθώ τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Η λύση λοιπόν στο θέμα της μειωμένης συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, θεωρώ πως κρύβεται πίσω από τη λέξη εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στα πολιτικά συστήματα επιτυγχάνεται μέσω της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Και η επίτευξη όλων των παραπάνω πιστεύω ότι μπορεί να διευκολυνθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσω της χρήσης των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων. Άρα, μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, σκεφτείτε το λίγο, ψωνίζουμε, δουλεύουμε, κάνουμε φιλίες, ψυχαγωγούμαστε, κάποιοι ερωτευόμαστε κιόλας. Την πολιτική, η οποία καθορίζει έτσι, σε μεγάλο βαθμό το παρόν και το μέλλον μας, γιατί να την αφήσουμε έξω. Αυτά για αρχή. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Στεφάνη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ και πιάνουμε από το τελευταίο σου σχόλιο. Το είχαμε συζητήσει και σε μια συνάντηση που είχαμε πριν αυτόν το πάνελ με τα παιδιά, είναι ότι ενώ μέσα στην πανδημία για 2 χρόνια συζητούσαμε για την τεχνολογία και πώς χρησιμοποιείται για να ψωνίσουμε, να εκπαιδευτούμε, να ερωτευτούμε, λέει ο Στεφανός, δεν είδαμε, εκτός από αυτά που αναφέρει ο Δημήτρης, που ίσως να ήταν και λόγω της προεκλογικής εκστρατείας, δεν είδαμε την άμεση σύνδεση της τεχνολογίας με την πολιτική. Και είναι κάτι που ίσως να συζητήσουμε στη συνέχεια. Έχουμε μαζί μας την Φωτεινή, με μεγάλη δράση στα κοινά πριν να γίνει βουλεύτρια και συνεχίζει τη δράση της και τώρα από ένα θεσμικό ρόλο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε τη δική της άποψη, ειδικότερα σε αυτό το θέμα, μαθαίνοντας και εγώ πριν λίγο ότι είναι και δικηγόρος, ίσως μπορεί να μας αναφέρει κάποια νομικά θέματα που άπτονται της τεχνολογίας και της πολιτικής. Να μην μας μηνύσει μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Πραγματικά το θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όπως βεβαίως εξαιρετική και διοργάνωση για όλα. Αλλά ναι, το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτός είναι ο νέος κόσμος και η νέα εποχή και θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας μας πλέον. Πράγματι, και εγώ θεωρώ μέσα έτσι από την δική μου εμπειρία, από τις δικές μου εμπειρίες τα τελευταία χρόνια
και ως δικηγόρος, αλλά και ως επικεφαλής εθελοντικού οργανισμού, αλλά και τώρα στη Βουλή, ότι η τεχνολογία είναι πράγματι το εργαλείο, είναι πράγματι το μέσο για να έχουμε πιο ανοιχτές κοινωνίες και μια πιο ποιοτική δημοκρατία. Και είναι σίγουρα παρούσα και στην πολιτική, ιδιαίτερα παρούσα στην πολιτική, αλλά όταν λέμε πολιτική, εννοούμε γενικά την ενασχόληση με τα κοινά. Πολιτική δεν είναι μόνο εκπροσώπηση μέσα από τα βουλευτικά έδρανα, αλλά είναι η ενασχόληση με τα κοινά και η προσφορά στον πολίτη. Και πράγματι, και ο ακτιβισμός βεβαίως, και βλέπουμε ότι ναι, η τεχνολογία είναι παρούσα πραγματικά σε αυτούς τους χώρους. Και όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε ότι με την τεχνολογία μπορούμε να ελέγχουμε και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους αυτού του λαού και της κυβερνήσης, όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε ότι μέσα από την τεχνολογία μπορούμε να εξασφαλίσουμε έναν ανώτερο επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, όπως ανέφερε πολύ σωστά και ο Δημήτρης, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει και η αποκατάσταση αυτής της σχέσης που θέλουμε να υπάρχει μεταξύ πολιτών, πολιτικής και πολιτείας. Έχουμε δει πράγματι ολόκληρα κινήματα να εξελίσσονται, πολιτικά κινήματα, ακτιβιστικά κινήματα, μέσα από τεχνολογικά εργαλεία. Τα έχουμε δει, δεν χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο καθένα. Αλλά και βεβαίως όλες οι εκστρατείες που βλέπουμε να γίνονται, τουλάχιστον μέσα από τον εθελοντισμό, για παράδειγμα, πέρσι μέσα στον κορονοϊό, έχουμε διεξάγει ολόκληρο μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα θέματα προληπτικής παιδιατρικής και όλα είχαν γίνει διαδικτυακά. Και οφείλω να πω ότι έγιναν και με μεγάλη επιτυχία και ίσως με μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι αν γίνονταν διαζώσεις. Όλα αυτά είναι καλά και να μας μείνουν. Και βεβαίως ο ακτιβισμός που βλέπουμε ότι μέσα από την τεχνολογία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Πριν 21 χρόνια πράγματι δεν είχαμε ίντερνετ. Ήταν με το ζόρι. Πριν 21 χρόνια δεν υπήρχαν τα social media ούτε ως ιδέα. Σήμερα έχουμε από το 2004 στο Facebook δισεκατομμύρια χρήστες να το χρησιμοποιούν. Δεν υπήρχε η έννοια ούτε του deep fake και της κατασκευασμένης εικονικής πραγματικότητας. Είναι όλα αυτά που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Θεωρώ ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, θα πρέπει να δούμε αν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία όπως πρέπει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και με όλα αυτά που άκουσα και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για το πώς ο κόσμος αντιμετωπίζει πλέον την πολιτική. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι νέο φαινόμενο όλες αυτές οι σκέψεις για την πολιτική. Απλώς σήμερα, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει ένα τεράστιο βήμα που έχει ο καθένας. Παλαιότερα όλες αυτές τις απόψεις τις εξέφραζαν μέσα στα καφενεία, όπως πολύ σωστά ανέφερε προηγουμένως ο Δημήτρης, μέσα στα σπίτια τους και δεν είχαν το μεγάλο βήμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να τους ακούσουν χιλιάδες αλλά εκατομμύρια πολίτες. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε, έχουμε την εκπαίδευση να κρατούμε αυτό το βήμα. Νιώθω ότι και μέσα από την πανδημία είδαμε αυτό που λέμε digital poverty, πραγματικά φτώχεια. Φτώχεια και για το inclusion. Ήταν πάρα πολύ εμφανή μέσα στην πανδημία και προσπάθησα έτσι να βρω και κάποιους αριθμούς. Δεν είχε όλος ο κόσμος πρόσβαση σε αυτό που λέμε τεχνολογία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μπορεί και να εργαστεί, ενώ το 90% των εργασιών παγκοσμίως απαιτούσαν μια μορφή ψηφιακής τεχνολογίας. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ, μέσα από και τη δική μου έρευνα, πολύ ενδιαφέρον και ανησυχητικό, ήταν ότι υπήρχε ένα χάσμα μεταξύ των χρηστών του mobile internet παγκοσμίως, με ένα χάσμα 234 εκατομμυρίων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και να μην έχουμε στο μυαλό μας το δικό μας κόσμο που ζούμε, που οι άξιοι έχουν όλη την ίδια πρόσβαση. Μεγαλύτερες ηλικίες και γυναίκες σε υποανάπτυξη χώρες βλέπουμε ότι πράγματι δεν έχουν αυτή την πρόσβαση. Για μας μπορεί να θεωρούνται δεδομένα, αλλά να πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί μιλήσαμε και για την παγκοσμιοποίηση. Διαφορετικές συμπεριφορές μέσα από τον προεκλογικό αγώνα που έγινε, που και πάλι ανέφερε ο Δημήτρης ότι δεν έγινε μέσα στα καφενεία αυτή τη φορά, αλλά διαδικτυακά. Και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά νομίζω και όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα κοινά και την πολιτική, νομίζω ζήσαμε και το bullying και το harassment. Μπορεί εμείς να το αντέχουμε, να μην μας ενοχλεί, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να δουλέψουμε και να δούμε πώς κινείται. Και βλέπουμε να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Νιώθω ότι υπάρχουν και κάποια στερεότυπα, δηλαδή το πώς χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας άντρας είναι πολύ διαφορετικά από το πώς τα χρησιμοποιεί και μια γυναίκα. Τώρα, το τι πρέπει να κάνουμε, σίγουρα χρειάζεται επιμόρφωση.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιμορφώσουμε τον κόσμο. Δισεκατομμύρια κόσμος πλέον που δεν είχε το βήμα, έχει το βήμα να τον ακούν εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο. Θα πρέπει να επιμορφώσουμε, να δούμε τους νέους. Και πάλι κάποιοι αριθμοί που βλέπω εδώ είναι πράγματι πολύ έτσι ενδιαφέρον να τους μελετήσουμε. Βλέπουμε ότι τα λεγόμενα generational divides, βλέπουμε ότι σήμερα οι μισοί νέοι δεν θα δεχτούν να ενημερωθούν μέσα από αυτές τις παραδοσιακούς τρόπους ενημέρωσης, αλλά θα χρησιμοποιήσουν βεβαίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν. Θα πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε, θα πρέπει να τα εντάξουμε μέσα στα σχολεία μας. Δράσεις που την ίδια την κοινωνία. Πριν μπει κάτι μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ελέγχουμε μέσα από τη Βουλή, και να μου επιτραπεί να δώσω αυτή την πληροφορία, μέσα από την Επιτροπή Νομικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, έχουμε κάνει το βήμα να εισάξουμε μέσα στον ποινικό κώδικα τη χρήση αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να τα εντάξουμε μέσα στον ορισμό των μέσων μέσα από τα οποία μπορεί να διαπραχθεί ένα αδίκημα. Δεν δύναται να έχουμε από το 2004 δισεκατομμύρια χρήστες μόνο και μέσα στο Facebook. Σκεφτείτε και όλα τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μην υπήρχε το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο για να τα διέπει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται η ρύθμιση του πεδίου. Σίγουρα ζούμε σε έναν κόσμο πιο συνδεδεμένο από ποτέ. Και θα πρέπει και να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και να δούμε ότι όλοι είμαστε σύμμαχοι σε αυτόν, μαζί να δουλέψουμε για να δούμε την νέα πραγματικότητα. Και αν μου επιτρέπετε έτσι μέσα από τη δική μου εμπειρία στα κοινά και στην πολιτική των τελευταίων χρόνων και μέσα από τον προεκλογικό αγώνα που έχω κάνει, πραγματικά νιώθω ότι πλέον θα χρησιμοποιήσω έτσι μια αγγλική φράση, ότι it goes without saying that if you want to conquer politics, πρώτα you have to conquer the digital space. Και πράγματι όλοι πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, όλοι ασχολούμαστε με τα κοινά και θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά, αλλά με τις σωστές υποδομές. Εξαιρετικά, Φωτεινή μου, ειδικότερα φαίνοντας στο προσκήνιο τη διάσταση του φύλου, την πρόταση στην τεχνολογία, αλλά και το νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να διέπει όλα αυτά. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, 30 δευτερόλεπτα ο καθένας καταληκτικά, αν και θα μπορούσαμε να μιλούμε πολύ μέρα, φαντάζομαι. Ξεκινώντας πάλι από τον Δημήτρη. Δημήτρη μου, απλά δύο λόγια από την εμπειρία σου στην προεκλογική, αλλά και με τη διάδραση που έχεις με τον κόσμο. Πώς βλέπεις ότι θα είναι το μέλλον της τεχνολογίας και της πολιτικής, ειδικότερα από εσένα που είσαι πολιτικός? Εντάξει, εγώ κρατώ και τι είπαμε εδώ και κάνω ένα συμπέρασμα, ότι θέλουμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη, να μειώσουμε την καχυποψία. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και με την διαφάνεια και την λογοδοσία να το πετύχουμε. Σήμερα, αν ρωτήσετε έξω τον κόσμο τι κάνει η Βουλή, τι κάνουν οι βουλευτές, πόσο συχνά πάνε στη Βουλή, θα σας πούν, πιστεύω σε μεγάλο ποσοστό, ότι πάμε κάθε Πέμπτη στην Ολομέλεια. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι πάμε καθημερινά σε επιτροπές και ότι εκεί συζητιούνται οι νομοθεσίες και εκεί διαμορφώνονται οι νόμοι πριν πάνε να ψηφιστούν στην Ολομέλεια. Άρα είναι σημαντικό η λογοδοσία, είπε η Ελισάβετ προηγουμένως, και για τα συμφέροντα ή αν αυτά που εμείς προωθούμε ή προωθούνται συνάδουν με τα ενδιαφέροντα των πολλών, του δημοσίου συμφέροντος και όχι με τον ολίγο. Και αυτό είναι θέμα ενημέρωσης. Αν αύριο προωθηθεί ως πρόταση νόμου δική μου, λέω τώρα, να πω ένα παράδειγμα, κάτι που να αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αν δεν πάω να το εξηγήσω, και η ευθύνη είναι δική μου, και βγει την επόμενη έναν πρωτοσύλλητο και λέει προωθούνται τα συμφέροντα των ασφαλιστικών εταιριών, ποια θα είναι η εντύπωση που θα μείνει στην κοινή γνώμη? Ενώ μπορεί όντως να είναι ακριβώς το αντίθετο. Άρα η λογοδοσία και η διαφάνεια, το να ενημερώνουμε εμείς και να βρούμε τους τρόπους αξιοποιώντας την τεχνολογία και να συζητούμε αλλά και να ενημερώνουμε για το τι κάνουμε στην Βουλή, είναι πολύ σημαντικά. Και με την ευκαιρία να πω για το νομοπλάτφορμ, την πλατφόρμα που ιδρύθηκε φέτος στη Βουλή, που πιστεύω θα ενισχύσει όλο αυτό που συζητάμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Βλέπω και ο χρόνος είμαστε στα όρια. Πολύ γρήγορα, Ελισάβετ μου, μια κουβέντα για τους ψηφιακούς πολίτες και τη σχέση τους με τον πραγματικό κόσμο. Και πώς βλέπεις να εξελίσσεται η τεχνολογία, ειδικότερα στον τομέα το δικό σου, που είναι οι δεξιότητες και η κοινωνική συμμετοχή? Το τι μπορεί να προβλέψει κανείς, εντάξει, είναι ιδιαίτερα υποθετικό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται
να αξιοποιήσουμε τα ψηφιακά εργαλεία, όπως έχει πει και ο Στέφανος, για να φανεί και η ορατότητα των πολιτών να συμμετέχουν μέσα από ψηφιακά εργαλεία, μέσα από ψηφιακούς χώρους. Όπως είπε ο Δημήτρης, παιδί μου, ότι υπάρχει μια απόφαση. Μπορούμε να έχουμε, να δημιουργούνται βίντεο ενημερωτικά, να υπάρχει μια πλατφόρμα στην οποία να μπορούν τα άτομα να διεπιδρούν, να έχουν ερωτήματα κλπ. Λοιπόν, και κλείνω με το ότι εντάξει, χρειάζεται να ξυλωθεί λίγο η εκπαίδευση μας και να ξαναμπεί μέσα ο ψηφιακός κριτικός γραμματισμός. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Έχουμε εδώ τους κατάλληλους βουλευτές, νομίζω, να προωθήσουν κάποιες πολιτικές στον τομέα. Στέφανε μου, ένα καταληκτικό σχόλιο για από σένα. Πώς λαμβάνουν οι πολιτικοί στην Ελλάδα το Vouliwatch? Το Vouliwatch δραστηριοποιείται τα τελευταία 7 χρόνια περίπου. Στην αρχή μπορώ να πω ότι δεν μας αγαπούσαν ιδιαίτερα. Μας βλέπαν με αρκετή μεγάλη καχυποψία. Πράγμα το οποίο οφείλεται γενικότερα σε μια έλλειψη κουλτούρας διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και εντρυφής, αν θέλετε, με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Με τον καιρό όμως, πλέον μπορώ να πω ότι ένα 80% των πολιτικών στην Ελλάδα, των βουλευτών, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Vouliwatch για να απαντήσει σε ερωτήματα πολιτών. Πράγμα που δείχνει ότι κάτι έχουμε κάνει σιγά-σιγά και αρχίζει να μπαίνει στην καθημερινότητα των πολιτικών. Αυτό που ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι από μόνες τους οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έτσι. Οι ψηφιακές τεχνολογίες από μόνες τους είναι απλά ένα εργαλείο. Αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι πολιτική βούληση. Πρέπει δηλαδή οι κυβερνήσεις, τα κράτη, οι βουλές να υιοθετήσουν, αν θέλετε, μια φιλοσοφία ανοιχτότητας και να αφήσουν πίσω μια μυστικοπάθεια, έναν ελιτισμό, αν θέλετε. Η δημοκρατία πλέον ανήκει σε όλους μας, άρα και οι θεσμοί πρέπει να είναι ανοιχτοί για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε μου. Και έτσι ένα καταληκτικό σχόλιο από τη Φωτεινή. Παίρνοντας πάσα από τον Στέφανο για το ότι η δημοκρατία πρέπει να ανοιχτεί για όλους μας και εσύ ως νέο πρόσωπο στη Βουλή, μιλώντας για νομοθεσίες και νομικά πλαίσια, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε αυτό? Εγώ νιώθω ότι έκανα προηγουμένως μια αναφορά για τον ποινικό κώδικα και για να εντάξουμε και τον ορισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να καλυπτόμαστε, βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τον νέο κόσμο. Όμως θα ήταν πολύ πολύ σωστό, και αυτό θα πράξουμε, να εργαστούμε πάρα πολύ πάνω στην πρόληψη, εννοείται. Και βεβαίως πάνω στην εκπαίδευση του κόσμου και των παιδιών, πρωτίστως των παιδιών, για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, όχι μόνο να ξέρουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, αυτό το ξέρουν καλύτερα και από εμάς, αλλά να ξέρουν να διαβάζουν και να φιλτράρουν την πληροφόρηση, να ξέρουν να σκέφτονται και να εκπαιδεύονται πριν αναρτήσουν κάτι. Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στο δημόσιο διάλογο και στη δημοκρατία που όλοι ζούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το βήμα, όπως είπα, είναι πάρα πολύ μεγάλο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Να εργαστούμε στην πρόληψη και για τους νέους, αλλά και για τους, αν θέλετε, ανθρώπους που είναι στην τρίτη ηλικία και δεν ξέρουν με τον ίδιο τρόπο να χρησιμοποιούν την ψηφιοποιημένη τεχνολογία. Επομένως, θα πρέπει να δουλέψουμε στην πρόληψη, το πιο σημαντικό, και στην εκπαίδευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να συνεχίσετε την καλή δουλειά που κάνετε και στη Βουλή και στο Vouliwatch, αλλά και στην εκπαίδευση. Και ευελπιστούμε, όσα είπαμε σήμερα, να τα δούμε στην πράξη στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε.